επιστροφή στο δελτίο και σε αυτοδιοικητικό κλίμα. Καλεσμένος στο στούντιο της Crete TV είναι ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδος. Άλλωστε, καλησπέρα σας κύριε Καλογεράκη. Το δελτίο μας απόψε ξεκίνησε με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Διότι ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Ένα έργο που ταυτίστηκε και με τη δική σας πορεία. Θέλω να μου πείτε τι κρατάτε από όλη αυτή την ιστορία σήμερα. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι είναι επίσης άλλο ένα σημαντικό βήμα στο το τελευταίο, θα έλεγα, για να ξεκινήσουν να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Να πω ότι επιτέλους, εκείνο που αφορά τουλάχιστον το Δήμο και την περιοχή είναι ότι ξεφεύγουμε από μια ομοιρία 13 χρόνων. Αεροδρόμιο βλέπαμε, αεροδρόμιο ακούγαμε. Σήμερα λοιπόν γίνεται πράξη. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο της περιοχής αλλά και στο επίπεδο του τόπου. Έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε συγκεκριμένες ιεραρχήσεις. Ελπίζω και εύχομαι την Τρίτη 7 του μήνα, όπου μπαίνει στην Επιτροπή Εμπορίου το θέμα και έχουν κληθεί οι φορείς, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε και εκεί τις απόψεις μας και τις προτεραιότητες μας και τις προτάσεις μας. Σας ενοχλεί που ακόμη και σήμερα και παρά τα όσα έχουν δρομολογηθεί, υπάρχει μια μερίδα που εξακολουθεί να πολεμά αυτό το έργο επιστρατεύοντας διάφορα αντεπιχειρήματα, θα το πω εγώ. Επιμένουν, για παράδειγμα, στο κομμάτι που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους. Και θα ήθελα λίγο να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο για να μην υπάρχουν σκιές. Καταρχήν να πω ότι δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα τιμώ τη διαφορετικότητα της άποψης, τιμώ την ανησυχία και το άγχος που έχουν κάποιοι συνδημότες μας για την ευρύτερη περιοχή. Ακόμη και αν αφήνουν αιχμές για την ασφάλεια του έργου. Ακόμα και αν αφήνουν αιχμές. Έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται σε ένα τόπο, δηλαδή το έργο καθ' αυτό, σαφώς έχει και αρνητικά και θετικά. Δεν λέει κανείς ότι είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε εδώ με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με συγκεκριμένες προτεραιότητες για να παλέψουμε για την υλοποίηση και των περιβαλλοντικών όρων. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη χώρα μας. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε. Όχι μόνο εμείς και οι υπηρεσίες, αλλά και οι υπηρεσίες των άλλων φορέων που θα συμβάλλουν σε αυτή την πορεία και αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η διαφορετικότητα της άποψης για μας δεν ποινικοποιείται. Θεωρώ ότι βοηθούν οι διάφορες φωνές να μας κάνουν πιο ισχυρούς και να μας αφυπνίζουν για να μπορούμε να διεκδικούμε καλύτερα. Ο στόχος ο δικός μας είναι ένας, κύριε Σαλαπάτα. Αυτό το έργο το βρήκαμε. Σταμάτησε επιτέλους η ομοιρία, όπως είπα, της περιοχής. Αυτή τη στιγμή ο στόχος ο δικός μας είναι τα θετικά να αυξήσουμε για την περιοχή και να μειώσουμε τα αρνητικά. Επειδή κάνετε λοιπόν αναφορά σε αρνητικά, έχετε κάποιο φόβο που να σχετίζεται με την εξέλιξη του έργου αυτού? Το πρώτο μου μέλημα, το πρώτο μας μέλημα και σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και αυτό που έχουμε ομόφωνα αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πρώτον να υπάρχει δίκαιη αποζημίωση των απολωτριώσεων στην περιοχή. Γνωρίζετε ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν το σύνολο των περιουσιών τους. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εδώ, είναι το πρώτο θέμα που θέτουμε. Το δεύτερο θέμα, ότι για να μπορεί η περιοχή να μην γίνει μια απέραντη υπεραργούπολη, πρέπει να υπάρχει το τοπικό χωρικό σχέδιο. Είναι ένα αίτημα που έχουμε εκφράσει εδώ και χρόνια. Περιμένουμε να γίνει πράξη και δεν μπορεί να μην γίνει στο ξεκίνημα του αεροδρομίου. Γιατί κινδυνεύει, όπως είπα, η περιοχή να χάσει τα χαρακτηριστικά της. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει και το γνωρίζετε αυτή τη στιγμή σε χρηματοδότηση που υπάρχει στην αναπτυξιακή από την περιφέρεια να υπάρχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, όπου θα συνδέει αναπτυξιακά την περιοχή με το νέο αεροδρόμιο, για να μπορεί η περιοχή να επωφεληθεί τα μέγιστα. Τελευταίο ζήτημα, πολλά ζητήματα μπορώ να αναπτύξω, αλλά τελευταίο, γιατί δεν θέλω να κουράσω, καταλαβαίνω και τον τηλεοπτικό χώρο, τελευταίο ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και στα πλαίσια του σχεδίου αλλά και στα πλαίσια της συνεργασίας, όπως είπα, με άλλους φορείς, γιατί έχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, να παρακολουθούμε την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου. Mm-hmm. Τους εκτέλεση ή όχι των περιβαλλοντικών όρων. Είναι μία ανησυχία. Καμία εταιρεία, βεβαίως, έχει διακηρύξει και δημόσια ότι ο στόχος της είναι να σεβαστεί την περιοχή και τους ανθρώπους τους, όμως πρέπει να είμαστε εκεί. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του τόπου και των ανθρώπων της περιοχής. Mm-hmm. Με σεβασμό απέναντι στον τόπο μας πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε εδώ. Τίποτα λοιπόν δεν είναι δεδομένο. Κρατάμε αυτό. Αφήνουμε στην άκρη λίγο τα του αεροδρομίου.
Πάμε λίγο στο κομμάτι της εκ νέου διεκδίκησης του Δήμου. Μινώα Πεδιάδα, τόπος με μέλλον. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, τα χρόνια που προηγήθηκαν, ποιο ή ποια είναι αυτά για τα οποία αισθάνεστε υπερήφανος, ως έργο, ως αποτέλεσμα που παράξατε τέσσερα πράγματα. Ως τέσσερα, Δημοτική Αρχή. Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο, οργανώσαμε αυτό τον Δήμο. Ήταν πολύ δύσκολο. Το καθένας που είναι απ' έξω και δεν έζησε την αγωνία μας της 1 πρώτου του 11 που ήρθαμε σαν Δημοτική Αρχή με μια διασπασμένη κοινωνία, με μια διαιρεμένη κοινωνία με πολλά προβλήματα, καταφέραμε και οργανώσαμε και ενώσαμε τις τοπικές κοινωνίες και αυτό είναι το πρώτο το σημαντικό. Το δεύτερο, πήραμε ένα Δήμο που είχε οικονομικά ζητήματα και προβλήματα. Παρά τη μείωση των 70% των πόρων από διάφορα προγράμματα και τις κεντρικές αυτοτελούς πόρους, καταφέραμε να έχουμε ένα Δήμο βιώσιμο σήμερα. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς τα δύο τελευταία χρόνια. Να θυμίσω ότι πολλοί Δήμοι, πάνω από 35 με 40 σε όλη την Ελλάδα, μπήκαν στο κόκκινο με ό,τι σημαίνει αυτό. Ένα τρίτο ζήτημα. Δρομολογήσαμε μικρά και μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή που προσεγγίζουν για το 2014-2019 τις τάξεις των 35 εκατομμυρίων. Ενώ έχουμε ετοιμάσει μελέτες και έχουμε καταθέσει προτάσεις για 6 εκατομμύρια επίσης νέα έργα. Και ένα τελευταίο, διαμορφώσαμε και συνδιαμορφώσαμε και με δεδομένο το μεγάλο έργο στην περιοχή ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ένα σχεδιασμό με προτεραιότητες, γιατί Δήμος δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο κυρία Σαλαπάτα. Έχουμε ταυτιστεί με αυτό, γιατί δίνουμε μάχες τώρα διαχρονικά 8 χρόνια για να ξεμπλοκάρει επιτέλους αυτό το έργο. Αλλά Δήμος είναι ένα σύμπλεγμα δράσεων και παρεμβάσεων που ξεκινάει από τα μικρά και τα μεγάλα έργα στη γειτονιά και στα χωριά μας. Είναι δράσεις και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Τη γιαγιά μου στο χωριό δεν την ενδιαφέρει το αεροδρόμιο, αλλά την ενδιαφέρει να ανάβει λάμπα. Αν έχει τη δυνατότητα να πάει στο χωράφι της και να είναι καλός ο αγροτικός δρόμος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην καθημερινότητα που παλέψαμε. Δεν λέω ότι τα κάναμε όλα. Έχουν να γίνουν πολλά. Εκεί και θα σας πήγαινα, γιατί κάποιος που παρακολουθεί ενδεχομένως να αναρωτηθεί τι παραπάνω θεωρεί ότι ο κύριος Καλογεράκης ότι έχει να προσφέρει στον τόπο έπειτα από 9 χρόνια. Είπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον ένα βιώσιμο Δήμο. Mm-hmm. Άρα έχεις τη δυνατότητα να προγραμματίσεις πράγματα, να μην έχεις το βραχνά των χρεών. Ένα. Δύο. Έχουμε ήδη προγραμματίσει και έχουμε ένα πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων. Και επίσης έχουμε ένα μεγάλο έργο που αλλάζει τα αναπτυξιακά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής. Κακά τα ψέματα, πρέπει να λέμε αλήθειες. Εμείς έχουμε το σχέδιο της επόμενης μέρας το πώς θα παρευτούμε. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Είναι προϋπόθεση, κυρία Σαλαπάτα, και τίποτα δεν κερδίζεται όταν από τη μια η αυτοδιοίκηση δεν έχει σχέδιο, από την άλλη δεν έχει διεκδίκηση. Πρέπει να διεκδικήσεις και να απαιτείς, πρέπει να σχεδιάζεις και είναι ένας καθημερινός αγώνας και η καθημερινότητα αντιμετωπίζεται με δύο πράγματα. Ένα. Είναι η οικονομική δυνατότητα που έχεις για να μπορεί να πάρεις και να προσφέρεις την καθημερινότητα και δεύτερο να έχεις προσωπικό εξειδικευμένο για να μπορείς να ανταποκριθείς και να έχεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Να θυμίσω ότι στα πλαίσια του μνημονίου τα 8 χρόνια τα προηγούμενα που πέρασαν απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις, μειώθηκαν οι οικονομικοί πόροι, άρα τα δύο βασικά στοιχεία που είχαν οι Δήμοι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα, είχατε πει ότι δεν θα κατέβετε ξανά στον αυτοδιοικητικό στίβο. Παρ' όλα αυτά, δηλώνετε παρόν. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που συνετέλεσε στο να αλλάξετε άποψη επ' αυτού και πώς σας φαίνεται που πλέον θα αναμετρηθείτε απέναντι σε δύο, αν δεν κάνω λάθος, πρώην πολύ στενούς συνεργάτες σας. Σωστά. Καταρχήν να πω ότι είχα δηλώσει δημόσια και είχα τονίσει πως θεωρώ ότι 2 τετραετίες είναι αρκετές και ό,τι έχει να δώσει ο καθένας δίνει στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην περιοχή, με δεδομένο την εξέλιξη με το αεροδρόμιο, ο σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη που βλέπουμε να δρομολογείται το επόμενο διάστημα για τον τόπο και το Δήμο, έκανα το εξής. Όλο αυτό είπα ότι θα αποφασίσει η παράταξή μας. Συγκάλεσα λοιπόν την παράταξη και η παράταξη μου ζήτησε να είμαι υποψήφιος ξανά. Επίσης, θέλω να θυμίσω ότι προσπάθησα, γιατί θεωρώ ότι ένα τέτοιο έργο χρειάζεται μια ισχυρή δημοτική αρχή και χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα στην τοπική κοινωνία. Προσπάθησα λοιπόν στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου να
όπου κατέθεσα και δημόσια την πρόταση, να υπάρχει ένας κοινός υποψήφιος από όλους μας και όλοι να υποχωρήσουμε λίγο με βάση τις προσωπικές μας φιλοδοξίες και να βρούμε ένα νέο άνθρωπο να το βάλουμε μπροστά. Δυστυχώς, σε αυτό δεν βρήκα ανταπόκριση. Τώρα το πώς αισθάνομαι που δύο πρώην συνεργάτες μου είναι πλέον υποψήφιοι απέναντί μου. Θέλω να πω πως ξεκινώντας αυτή την πορεία είχα πει ότι εγώ δεν έχω μόνιμους αντιδημάρχους ή συνεργάτες. Όλοι που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να παίρνουν την δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι μπορούν να προσφέρουν στα κοινά ή όχι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, όλοι οι συνεργάτες μου και οι 16 και τις προηγούμενες θητείες αλλά και τώρα τους έδωσα τη δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν και να πάρουν μια θέση ευθύνης για να προσφέρουν. Κάποιοι θεώρησαν ότι χάνοντας την καρέκλα είναι για αυτούς κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Εγώ έμεινα πιστός όμως αυτό που είχα δηλώσει. Σέβομαι και τιμώ και το σύνολο των υποψηφίων και όχι μόνο τους συνεργάτες μου αλλά τους υπόλοιπους που έχουν εκφραστεί ότι θα είναι. Η δική μου πρόθεση είναι να πάμε σε ένα προεκλογικό αγώνα που να συνθέσουμε, να αναδείξουμε τα ζητήματα. Το πρόβλημά μας είναι τα προβλήματα. Το πρόβλημά μας είναι το μεγάλο έργο που έχουμε μπροστά να διαχειριστούμε. Πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις, κυρία Σαλαπάτα. Να πούμε τι κάνουμε. Πού διαφωνήσαμε. Γιατί δεν διαφωνήσαμε πουθενά. Η καρέκλα μας μοίρασε. Και να σας πω και κάτι. Θεμητό, ανθρώπινο, οι προσωπικές φιλοδοξίες. Σέβομαι απόλυτα. Τι κατανοώ. Όλοι θέλουν να γίνουν καλύφοι στη θέση του χαλίφη. Δηλαδή, όλοι θέλουν να γίνουν δήμαρχοι. Αυτό το σέβομαι. Τελικά, ο πολίτης είναι αυτός που θα κρίνει στις 26 του μήνα και τελικά εκείνο που θα κρίνει ο πολίτης, φαντάζομαι και πιστεύω ότι είναι αν υπάρχει σχέδιο, αν υπάρχει όραμα, αν υπάρχουν προτάσεις. Σωστά. Τώρα, εάν σας τιμήσουν και σας επιλέξουν εκ νέου για ακόμα μία θητεία οι δημότες, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας, αλλά θέλω να αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα του αεροδρομίου στο Καστέλι και να επικεντρωθούμε λίγο σε θέματα καθημερινότητας. Είναι αυτό που είπατε πριν. Η γιαγιά στο σπίτι της ενδιαφέρει να ανάβει λάμπα. Κυρία Σαλαπάτα, είναι αυτονόητο ότι το πρώτο που απασχολεί την ευρύτερη περιοχή είναι η διαμόρφωση της αναπτυξιακής της πορείας με βάση τα νέα δεδομένα για να μπορεί να υπάρχει απασχόληση και κράτημα των νέων στον τόπο τους. Τα χωριά μας, στην πλειοψηφία τους, έχουν ερημώσει. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Η προστασία των χαρακτηριστικών του Δήμου και η ανάδειξη της δυνατότητας να μπορεί να απασχολεί το νέο. Ένα. Δύο, η καθημερινότητα του πολίτη, που είναι ένας διαρκής και καθημερινός αγώνας, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι στις πρώτες μας προτεραιότητες. Ένα τρίτο ζήτημα που θα πρέπει να τονίσουμε και που μέχρι σήμερα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια πριν το μνημόνιο δεν υπήρχε, είναι η κοινωνική και η πολιτική διάσταση, η κοινωνική διάσταση που πρέπει να αποκτήσουν πλέον οι Δήμοι. Δομές, ενίσχυση των δομών, όπως είναι η χορήγηση των επιδομάτων, όπως είναι η χορήγηση των τροφίμων, όπως είναι τα κοινωνικά ιατρία, τα κοινωνικά φαρμακεία, πράγματα που μέχρι προχθές δεν αποτελούσαν προτεραιότητα του Δήμου. Σήμερα είναι προτεραιότητα όμως, γιατί και στο Δήμο το δικό μας υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν στο προστοζή. Και ένα τελευταίο ζήτημα που θέλω να τονίσω σε σχέση με τις προτεραιότητες της επόμενης Δημοτικής Αρχής είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του σχεδιασμού με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Κοιτάξτε, βασική προτεραιότητα στα πλαίσια αυτών των υποδομών αποτελεί η ίδρυση και η άδρυση. Μαζί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, όπως είναι η αποχέτευση και άλλα θέματα που θα έχουμε, φαντάζομαι, τη δυνατότητα στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε. Σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ να σας ευχαριστήσω και ελπίζω στο ξεκίνημα μετά από δύο μέρες της προεκλογικής περίοδου να έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, θέσεις και προτάσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι, για τον κόσμο. Με βάση αυτά θα προσεγγίσεις και θα ψηφίσεις τελικά τους αυριανούς δημάρχους και εκπροσώπους του. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ.